Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί έχουμε εξελίξει στο ρωσο-ουκρανικό. Η Κορίνα από κάτω που ήταν είναι πάνω τώρα στην αίθουσα ειδήσεων. Να μας πει τώρα τελευταίες πληροφορίες. Έλα, Κορίνα. Πληροφορίες τελευταία στιγμή στο ρωσικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επικαλείται πηγές του Υπουργείου Άμυνας, αναφέρει πως κάποια ρωσικά στρατεύματα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που γειτνιάζουν με την Ουκρανία, αποχωρούν, επιστρέφουν στη βάση τους. Αυτό ερμηνεύεται από πολλούς ως μια πράξη καλής θέλησης από την πλευρά της Ρωσίας. Ωστόσο, το πρακτορείο Interfax και βέβαια το πρακτορείο Reuters που μεταδίδει αυτή την είδηση αναφέρει πως οι μεγάλες κλίμακας επιχειρήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν αλλάζει κάτι. Ωστόσο, σε κάποιες περιοχές, στα νότια και στα δυτικά, τα στρατεύματα, επειδή ολοκλήρωσαν τις ασκήσεις, επιστρέφουν στη βάση τους. Μένει να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει, αν θα συνεχιστεί αυτή η οπισθοχώρηση. Και αν είναι κάτι το οποίο. Ναι, μιλάμε όντως για αποκλιμάκωση. Ευχαριστούμε πολύ, Κορίνα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κορίνα. Προφανώς, μακάρι όλοι θέλουμε να δοθεί χώρο στην διπλωματία.